τον Άγγελο Θωμόπουλο έχουμε μαζί μας, φοιτητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου πραγματοποιήθηκε και μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση ολονύχτια για την Παλαιστίνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θωμά. Καλησπέρα Άγγελε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Πώς ήταν χθες, ποιο ήταν το μήνυμα που στείλατε χθες? Για όλους εμάς, χιλιάδες φοιτητές, αλλά και χιλιάδες εργαζόμενους που βρεθήκαμε χθες στα Προπύλαια, στη μεγάλη ολονύχτια διαμαρτυρία, οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές και μιλούσαν από μόνες τους. Ήμασταν εκεί πέρα για να διαδηλώσουμε την αλληλεγγύη μας υπέρ του Παλαιστινιακού λαού, για να απαιτήσουμε εδώ και τώρα να τερματιστεί αυτή η γενοκτονία, η οποία έχει οδηγήσει σε πάνω από 35.000 νεκρούς, ανάμεσά τους 15.000 παιδιά. Ήμασταν εκεί για να πούμε πως αυτός ο λαός πρέπει να ζήσει ελεύθερος, να έχει το δικό του ανεξάρτητο κράτος. Και ιδιαίτερα για εμάς τους φοιτητές, με τη χθεσινή διαμαρτυρία θέλαμε να τονίσουμε πως γινόμαστε ένας ακόμη κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα που έχει ξεσπάσει παγκοσμίως, με τους φοιτητές σε πολλά πανεπιστήμια από την Αμερική μέχρι διάφορες χώρες της Ευρώπης να βγαίνουν στους δρόμους να διαδηλώνουν υπέρ του λαού της Παλαιστίνης. Αυτό ήταν το χθεσινό μήνυμα, ήταν πολύ δυναμικό, με το κέντρο πραγματικά να κατακλείζεται από διαδηλωτές. Είναι πολύ σημαντική η κίνηση. Διάβαζα χθες ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει βομβαρδίσει και έχει ισοπεδώσει και τα 12 πανεπιστήμια της Παλαιστίνης. Και είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό. Δεν έχει γίνει κατά λάθος, δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία. Έχει ισοπεδώσει και τα 12 πανεπιστήμια, θέλοντας να στείλει προφανώς ένα μήνυμα ότι εδώ δεν πρέπει να μείνει τίποτα, ούτε η γνώση όρθια, ούτε τίποτα. Από την άλλη όμως κάποιοι λένε ότι με αυτές τις κινητοποιήσεις ταΐζεται τον αντισημιτισμό. Σε καμία των περιπτώσεων. Καταρχάς, οι εικόνες πλέον μιλάνε από μόνες τους για αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη. Κανένας πλέον δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για μια πραγματική γενοκτονία, για μια πραγματική σφαγή ενός ολόκληρου λαού. Ακόμη και όσοι μίλαγαν για αυτό άμυνα, πλέον τα τελευταία ειδικότερα γεγονότα, και στους προηγούμενους μήνες έτσι είναι, αλλά τώρα πλέον είναι ακόμα πιο εξόφθαλμο, μαρτυρούν πως το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ έχει σκοπό να το πάει μέχρι τέλους, να καταστρέψει αυτό τον ηρωικό λαό που εδώ και αιώνες, εδώ και δεκαετίες ολόκληρη, συγγνώμη, μάχεται για να ζήσει ελεύθερος. Οι φοιτητές έχουμε ιδανικά και το έχουμε αποδείξει. Τασόμαστε με την πλευρά των λαών που θέλουν να ζήσουν ελεύθεροι, με την πλευρά της ειρήνης. Αντισημιτιστές σίγουρα δεν είμαστε. Είμαστε απλώς με την πλευρά ενός λαού που θέλει να ζήσει ελεύθερος, που τα παιδιά του δεν θέλουμε να τα βλέπουμε να σκοτώνονται. Είμαστε με την πλευρά ενός λαού που θέλουν να το δούμε όπως και εμείς να μπορεί να σπουδάζει σε πανεπιστήμια, να μην βομβαρδίζεται καθημερινά κτλ. Και χθες, μάλιστα από τη διαμαρτυρία μας, καταδικάσαμε την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτή τη σφαγή, που γίνεται με ευθύνη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλων των άλλων κομμάτων που τη στηρίζουν. Ξαναδείξαμε τα πανεπιστήμια μας να μην έχουν καμία συνεργασία οικονομική ή ερευνητική με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Μάλιστα. Για να σου πούμε για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που σπουδάζω και εγώ, εργάζεται ενεργά με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ και μάλιστα από αυτά τα ερευνητικά προγράμματα έρχονται 132 εκατομμύρια ολόκληρα ευρώ. Το οποίο κανένα, ούτε μισό ευρώ φυσικά, δεν πηγαίνει για τις ανάγκες μας. Ακριβώς εμείς λοιπόν αυτά τα ιδανικά πρεσβεύουμε. Εντάξει, από την άλλη όμως υπάρχουν όμοιροι, υπάρχουν ακρότητες, υπάρχουν δολοφονίες, υπάρχει μια επίθεση από την Χαμάς που άφησε πίσω τις νεκρούς. Υπήρξε και εκεί μια αγριότητα. Δεν μιλάμε για κάτι που ξεκίνησε το Οκτώβριο του 2023. Μιλάμε για δεκαετίες κατοχής από το κράτος του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς όλες αυτές τις δεκαετίες, για εκτοπισμένους, για φυλακισμένους και ούτω καθεξής, για πολλές σκληρές Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας, της Δυτικής Όχθης. Ό,τι και να μας πούνε λοιπόν, οι φοιτητές την αλήθεια την ξέρουμε και γι' αυτό μαχόμαστε για το δίκαιο και για την ειρήνη. Θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, θα δούμε και άλλες τέτοιες μεγάλες κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις? Ναι, θα συνεχιστούν με πολύμορφους τρόπους. Οι φοιτητές μέσα από τους συλλόγους συνεδριάζουν αυτές τις μέρες με διοικητικά συμβούλια, με γενικές συνελεύσεις σε ορισμένους συλλόγους. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Παγκοσμίως υπάρχει ένας πραγματικός, πρωτόγνωρος, φοιτητικός ξεσηκωμός απέναντι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Μάλιστα. Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας, στον αγώνα σας και στις κινητοποιήσεις σας.